Νέα δεδομένα στην επικοινωνία του πολίτη με την ελληνική αστυνομία. Μεγάλη διευκόλυνση και σημαντική μείωση τη γραφειοκρατία καθιερώνει ο θεσμό του ηλεκτρονικού αστυνομικού τμήματο που έχει αρχίσει να λειτουργεί πριν από λίγε ημέρε. Πρόκειται για τη νέα διαδικτυακή πύλη πόρταλ τη ελληνική αστυνομία, στην οποία πλέον μπορούν να απευθύνονται οι πολίτε, επιχειρήσει αλλά και φορεί μέσω ίντερνετ για να υποβάλουν αίτημα διοικητικού και δικαστικού χαρακτήρα καθώ και καταγγελίε για περιπτώσει ηλεκτρονικού εγκλήματο. Όπω ανέφερε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αρμόδιος αξιωματικό του αρχηγείου τη ελληνική Αστυνομίας. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή του, καθώ μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά του ή τι καταγγελίε του ηλεκτρονικά. Όλα τα αιτήματα καταλήγουν μέσω του συγκεκριμένου πόρταλ στη Διεύθυνση Πληροφορική του Αρχηγείου τη Ελληνική Αστυνομία, η οποία το δημιούργησε και το στηρίζει και οι πολίτε θα λαμβάνουν απάντηση εάν, για παράδειγμα, εγκρίνεται ή όχι το αίτημά του και αν ναι, σε ποια υπηρεσία πρέπει να μεταβούν για τη συνέχεια και ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν. Όπω ανέφερε ο ίδιο ο ξηματικό, στόχο είναι κάποια στιγμή να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να σκανάρουν και να στέλνουν ηλεκτρονικά τα έγγραφα που χρειάζονται για την υπόθεσή του, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε σε αυτό το επίπεδο, καθώ η λειτουργία τη συγκεκριμένη πύλη είναι σε αρχικό στάδιο και πρέπει εκτό των άλλων να εκπαιδευτεί το προσωπικό και να ενημερωθούν οι διάφορε υπηρεσίε. Συνολικά είναι 31 υπηρεσίε προ του πολίτε και φορεί του Δημοσίου. Πρόκειται για ψηφιακέ υπηρεσίε διοικητικού και δικαστικού χαρακτήρα και καταγγελίε σχετικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Από τι 31 υπηρεσίε, οι 25 είναι για πολίτε και 6 για φορεί. Για τι υπηρεσίε διοικητικού και δικαστικού χαρακτήρα απαιτείται ταυτοποίηση, η οποία γίνεται με το άφημα. Μέσω του συστήματο Taxis.net τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Για τι άλλε διαδικασίε, όπω είναι οι καταγγελίε για το ηλεκτρονικό έγκλημα, απαιτείται η εισαγωγή κωδικού επιβεβαίωση που παρέχεται στο χρήστη από το σύστημα κατά την ώρα τη επικοινωνία.